Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Δήμαρχε. Να είστε καλά, καλημέρα. Σήμερα, από χθες το βράδυ δηλαδή, σε Μυτιλίνη και σε Χίο, φαντάζομαι ακριβώς. Ότι είστε σε επικοινωνία, έχετε δει τις εικόνες. Συνεχή. Οι εικόνες είναι ό,τι πιο θλιβερού μπορούσαμε να δούμε απέναντι σε μια κοινωνία που κυριολεκτικά δοκιμάζεται. Δήμαρχε, αποφεύγουμε για την ώρα τα θερμά επεισόδια με τους Τούρκους που είναι σε εξέλιξη και έχουμε θερμά επεισόδια Έλληνες με Έλληνες, έτσι. Καλό είναι αυτό να σταματήσει, κάνω έκκληση και εγώ με τη σειρά μου άμεσα να αποσυρθούν οι δυνάμεις καταστολής. Εμείς ένδειξη συμπαράστασης ήδη από το ξημέρωμα με έκτακτη ανακοίνωση κλείσαμε το σημείο που είχαμε προγραμματίσει να το κλείσουμε τέλος της εβδομάδας. Ήδη από το ξημέρωμα ο Δήμος και η Αντιπεριφέρεια. Το σημείο το οποίο θα επιτασσόταν αυτό το σημείο. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Το σημείο πρόσβασης που κατασκευάζεται υπερδομή σήμερα και ουσιαστικά είναι είσοδος της περιοχής που υπάρχει η επίταξη. Του καθεστώς της επίταξης. Σε εσάς δεν ήρθαν ακόμη τα ΜΑΤ, έτσι δεν είναι. Έχουμε, θα έλεγα, μια ομαλή διαχείριση εκ μέρους της αστυνομίας. Φυσικά και έχει ΜΑΤ στην περιοχή. Όχι, υπήρχαν, λέω. Εδώ έτσι κι αλλιώς. Καλά, αυτοί υπήρχαν. Όχι, άλλες δυνάμεις όχι. Δεν έχουν έρθει άλλες δυνάμεις. Άρα προφανώς σκέφτονται να ξεκινήσουν πρώτα στη Χίο και τη Μυτιλίνη και μετά να έρθουν και σε εσάς. Εύχομαι γενικότερα να σταματήσει το όλο θέμα. Τώρα πρέπει να σταματήσει κάποιος που έχει τη δύναμη να τραβήξει αυτή τη γραμμή. Γιατί δυστυχώς πάμε σε εικόνες και εξελίξεις που σίγουρα δεν θα έχουν θετικό αποτέλεσμα. Κοινό πιστεύω για την Ελλάδα, να το πω. Δεν θα έχουν φυσικά καλό αποτέλεσμα. Αυτή τη δύναμη την έχει μόνο σήμερα ένας. Είναι η κορυφή του κράτους. Πρέπει να τραβηχτεί αυτή η γραμμή και πρέπει τα νησιά να απεγκλωβιστούν αυτή τη στιγμή με τον πληθυσμό. Ναι, η κατάσταση είναι κριτική. Ναι, ο δήμαρχος της Δυτικής Λέσβου, νομίζω είχαμε χθες την τηλεφωνική γραμμή, δεν έχει σημασία, μας είπε ότι έχει κοπεί η επικοινωνία μεταξύ νησιών Βορείου Αιγαίου και κυβέρνησης. Τι εννοείται, εγώ δεν έχω τέτοια εικόνα, όχι ότι εγώ έχω επικοινωνία, η επικοινωνία πρέπει να είναι θεσμική. Ναι. Εάν δεχτώ τηλέφωνο από την ηγεσία με κάποιες εξελίξεις θετικές για τον τόπο, και εννοείται ότι θα είμαι συζητητής. Εσάς σας έχει πάρει κάποιος να σας πει ότι ξέρετε, όχι, δήμαρχε. Όχι. Όχι. Όχι, όχι. Μάλιστα. Αλλά δεν θα αρνηθώ και την επαφή. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος όλος είναι φιλιρινικός. Δεν μιλάμε για διαδηλωτές με άγριες διαθέσεις. Σίγουρα εναντίον όχι των μεταναστών προσφύγων και σίγουρα εναντίον όχι των ελληνικών δυνάμεων της ελληνικής αστυνομίας. Δεν έχουμε τέτοιες διαθέσεις. Θέλουμε να αποφύγουμε αυτό το οποίο έρχεται, που θα είναι το χειρότερο. Μόνιμη εγκατάσταση τέτοιου πλήθους μεταναστών προσφύγων στα νησιά μας. Κρατάμε το ότι εσείς είσαστε έτοιμοι για αντιμετώπιση. Για την ώρα δεν έχουν έρθει σε εσάς οι έκτακτες δυνάμεις. Αλλά όχι, είσαστε στις επάλξεις. Δεν θέλουμε να πούμε σε τέτοια δοκιμασία, ούτε να βάλουμε τους Έλληνες αστυνομικούς σε τέτοια δοκιμασία. Για όνομα του Θεού, όποιος παίρνει αυτή την ευθύνη, θα την πάρει καθ' ολοκληρία πάνω του. Και η όποια αρνητική εξέλιξη δεν οφείλεται στους αυτοδιοικητικούς αυτή τη στιγμή. Κατανοητό. Έχω παρακολουθήσει από το πρώτο λεπτό όλες τις εξελίξεις. Οι δυνάμεις καταστολής πάντα είναι όταν υπάρχουν αδιέξοδα. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν αδιέξοδα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Αλλά βλέπουμε ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσει η κεντρική κυβέρνηση το πρόβλημα. Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Την καλημέρα μου. Καλημέρα. Καλημέρα.